πολύ πρόσφατα θεωρούνταν ότι ένας άνθρωπος υπέρβαρος ή παχύσαρκος, αυτό ήταν επιλογή ζωής και πολλές φορές ήταν αδυναμία χαρακτήρα και δακτυλοδεικτούμενος. Τα τελευταία χρόνια όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για νόσο, μιλάει για πολυπαραγοντική νόσο, στην οποία συντελούν γενετικοί, επιγενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες. Και φυσικά υπάρχει μια δυσλειτουργία ενός πολύπλοκου φυσιολογικού ρυθμιστικού συστήματος που θα δούμε 2-3 διαφάνειες για αυτόν τον λόγο. Και είναι και πολυπαραγοντική νόσος και σοβαρή νόσος, γιατί έχει σοβαρές επιπλοκές, καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην ποιότητα της ζωής. Δύο λόγια για την παθογένεια της παχυσαρκίας. Σε αυτό συντελούν πάνω απ' όλα υπάρχουν αυτό που λέμε διαταραχή και υπάρχει μια αρχή. Αρχή της ενεργειακής ομοιόστασης. Τι συμβαίνει στην παχυσαρκία? Η πρόσληψη σε σχέση με την κατανάλωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα δηλαδή έχουμε η παχυσαρκία, για να έχουμε παχυσαρκία προκαλείται γιατί υπάρχει ένα μακροχρόνιο θετικό ενεργειακό ισοζύγιο ανάμεσα στο τι προσλαμβάνουμε και στο τι καταναλώνουμε. Και είναι σημαντικό γιατί σε περίπτωση αύξηση σωματικού βάρους μειώνεται, σε περίπτωση απώλειας σωματικού βάρους η όρεξη κατά συνέπεια για την πρόσληψη της τροπής αυξάνεται, ενώ η καταναλισκόμενη ενέργεια μειώνεται. Όταν μιλάμε για αύξηση του βάρους, η όρεξη μειώνεται και η καταναλισκόμενη ενέργεια αυξάνεται. Όταν όμως αυτό το πράγμα γίνεται μακροχρόνια και εμφανίζεται το ανώτερο όριο της κατανάλωσης, αυτός ο αντιρροπιστικός μηχανισμός πλέον δεν ισχύει. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα που φαίνεται ότι είναι ο ρυθμιστής της πρόσληψης και κατανάλωσης τροφής. Και εδώ κεντρικό ρόλο παίζει ο υποθάλαμος, ο οποίος συντονίζει την ομοιοστασία του σωματικού βάρους με τα κέντρα τα οροξιογόνα και τα αναρουξιογόνα. Και φυσικά αυτός που παίζει σημαντικό ρόλο είναι ο τοξοειδής πυρήνας, που είναι ο κύριος αγκυκνευτής των περιφερικών σημάτων επάρκειας της ενέργειας και βρίσκεται στη βάση του υποθαλάμου. Αυτό στερείται του αιματοκυφαλικού φραγμού, οπότε ορμόνες, πεπτίδια από την περιφέρεια μπορούν να φτάσουν εύκολα και να επηρεάσουν, να δώσουν τα μηνύματα θετικά ή ανασταλτικά που αφορούν την όρεξη στον υποθάλαμο. Μια τρίτη αιτία στην παθογένεια της παχυσαρκίας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι ορμόνες του πεπτικού. Και εδώ μιλάμε από τις χαρακτηριστικές ορμόνες για το πεπτίδιο PYY, το οποίο προκαλεί αύξηση του αισθήματος κολλησμού. Μιλάμε για τη χολοκυστοκίνη, η οποία και αυτή παράγεται στον πεπτικό σωλήνα. Οπότε, αυξάνοντας, παράγεται από τον πεπτικό σωλήνα, αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις της πεπτίνης, άρα προκαλεί ανορεξία. Μιλάμε για το GLP-1, που ξέρουμε ότι πέρα από τα ελκύτερα του παγκρέατος μπορεί να βρίσκεται στο εγκεφαλικό στέλεχος, στον υποθάλαμο, αλλά και στον πυρήνα της μονήρους δεσμίδος και η κύρια δράση του αφορά τη μείωση της πρόσληψης της τροφής. Η γκρελίνη, που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό οριξιογόνο πεπτίδιο και θα το δούμε και στις βαριατρικές επεμβάσεις, το οποίο κατά κύριο λόγο παράγεται στο γαστρικό επιθύλιο και όλες αυτές οι ορμόνες τι μεταφέρουν σήματα σχετικά με την πρόσληψη της τροφής στον εγκέφαλο, είτε δρούν άμεσα στα υποθαλαμικά κέντρα, είτε μέσω του πνευμονογαστρικού σωλήνα. Και ας μην ξεχνάμε και το ρόλο τι συμβαίνει επάνω στον τοξοειδή πυρήνα, η ινσουλίνη που επηρεάζει κεντρικά την όρεξη και τον κορισμό, αναστέλλοντας τη σύτηση μέσω της αλληλεπίδρασης με την λεπτίνη, και η γλυκόζη, η οποία επηρεάζει την όρεξη. Είναι γνωστό ότι η υπογλυκαιμία προκαλεί πείνα, αν και δεν αποτελεί άμεσο βασικό ρυθμιστή, δρά κυρίως μέσω της ινσουλίνης. Και πάμε να δούμε ποια είναι η τέταρτη κατηγορία που επηρεάζει την παθογένεια της παχυσαρκίας, που εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με το μέγεθος του λιπόδους ιστού και βασικό στοιχείο είναι η λεπτίνη, η οποία στην ουσία ενεργοποιεί και τους ανορεξιογόνους νευρώνες, αναστέλει τους ορεξιογόνους νευρώνες, δρά στην πλάγια υποθαλαμική χώρα, δρά στο μεσοκοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου και επίσης επιδρά γενικότερα στο μετεχνιακό ντοπαμινεργικό σύστημα. Και τι συμβαίνει? Είναι όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα, το μέγεθος του λιπόδου ιστού, που βλέπουμε ότι έχει σχέση με την πρόσληψη της τροπής, με τη μεταβολή της θερμογένεσης, με τη θερμογένεση ηρεμίας και με την κινητικότητα. Και ένας πέμπτος παράγοντας είναι οι γενετικοί παράγοντες και το περιβάλλον. Το είδαμε στους Ινδιάνους πείμα τι συνέβη όταν άλλαξαν τον τρόπο ζωής τους. Όμως, αν θέλουμε να μιλούμε για γονιδιακά
σύνδρομα. Ξέρουμε ότι τα μονογονιακά είναι το 5 με 10%, άρα η πλειονότητα των ασθενών μας με επιβαρότητα και παχυσαργία έχουν ένα ή και περισσότερους από τους προηγούμενους παράγοντες και φυσικά από τα γενετικά σύνδρομα, τον Prader-Willi είναι το πιο συχνό. Πάμε να δούμε λίγο, άρα ξεκαθαρίσαμε ότι τελικά είναι ένα νόσημα, αρκετά σοβαρό νόσημα, πολυπαραγωγικό. Τι συμβαίνει με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας? Ένα βασικό κομμάτι αφορά την τροποποίηση του τρόπου ζωής. Δεν θα απενθυμηθώ γιατί είδα εδώ πέρα ότι ειδικά στο συνέδριο έχουν αναλυθεί όλο αυτό το κομμάτι, τι μιλάμε για τροποποίηση της ζωής. Και πάμε να δούμε τις δύο πυλώνες, φαρμακευτική και χειρουργική παρέμβαση, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που αφορά την παθογένεια της παχυσαρκίας. Μία διαφάνεια για να δούμε τι σημαίνει απώλεια βάρους. Πόσο της εκατό απώλεια βάρους θα έχουμε ευνοϊκά αποτελέσματα και βλέπουμε μέχρι από 3 ως 10% έχουμε μια μείωση της επίπτωσης του διαβήτη και όταν αυτό ξεπερνά το 15, 10 με 15% μιλάμε για remission του διαβήτη και αν δούμε όλες τις πτυχές του καρδιομεταβολικού βλέπουμε τιμές από 3 ως 15, από 10 ως 15, δηλαδή τιμές που ακουμπούν το 10 με 15% έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Λίγα λόγια για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Αυτά που ξέρουμε, αυτά τα δεδομένα που έχουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η ορλιστάτη, η ναλτρεξόνη, η βουοπιόνη, η λαγουτίδη, η σεμαγλουτίδη, παρότι έχει πάρει έγκριση στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν έχει έρθει. Δεν θα μιλήσω καθόλου για την ορλιστάτη. Θα μιλήσω μόνο για την ναλτρεξόνη, η βουοπιόνη, που αυτός ο συνδυασμός φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένη ενεργειακή δαπάνη και μειώνει την ενεργειακή πρόσληψη. Δρούν δηλαδή επάνω στους αναρρεξογόνους και στους οριξογόνους νευρώνες έμεσα η βουοπριόνη, εμέσως η ναλτρεξόνη. Αυτό που είδαμε όμως είναι ότι από όλο το πρόγραμμα CORE είχαμε και φτάσαμε με εντατικό τρόπο ζωής στην ομάδα που το έλαβε μια απώλεια κιλών της τάξης του 11,5%. Δηλαδή 2 ως 4 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το εικονικό. Και το κρατάμε γιατί βλέπουμε τιμές από 10 και πάνω, απώλειας βάρους 10 και πάνω, έχουμε τα θετικά ευνοϊκά αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι αυτό το σημαντικότερο όταν δίνουμε μια φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει στο πρώτο τρίμηνο ο ασθενής μας να έχει χάσει πάνω από 5% του σωματικού βάρους. Και εδώ βλέπουμε ότι στο κομμάτι των ασθενών που έλαβαν τη συγκεκριμένη ουσία μαζί με αλλαγή του τρόπου ζωής το 5% σχεδόν το κάλυψε το 80%. Πάμε να δούμε το άλλο κομμάτι, τη λιλαγωτίδη, με όλο αυτό το πρόγραμμα της μελέτης SCALE. Είτε αφορούσε τον προδιαβήτη, τον διαβήτη, είτε αυτό που λέμε δόση συντήρησης, την άπνοια του ύπνου. Από αυτό τι είδαμε, ότι σε όλη τη μελέτη, φάνηκε ότι είτε μιλάμε για προδιαβητικούς, είτε για διαβήτη, είτε για την υπνική άπνοια, βλέπουμε μια απώλεια κιλών κοντά στο 8%. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της μελέτης, όταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν λιραγωτίδη με αλλαγή του τρόπου ζωής, ένα μέρος, μισή από αυτούς συνέχισαν με λιλαγωτίδη, πέρα από το 6% που έχασαν αρχικά, έχασαν και άλλο 6,2%. Δηλαδή, οι λιλαγωτίδη με εντατικό τρόπο ζωής χάσαν συνολικά 12% του βάρους. Και από κάτω φαίνεται ότι το 5%, πάνω από το 5%, βλέπουμε στις 4 περιπτώσεις το πέτυχε πάνω από το 60%. Το πιο σημαντικό όμως ήταν από τις καινούργιες αγωγές με τη λιλαγωτίδη ήταν ότι τι κερδίσαμε. Τι φάνηκε, ότι αν το 2% του πληθυσμού που έλαβε το εικονικό φάρμακο μόνο με την αλλαγή του τρόπου ζωής εμφάνισε το διαβήτη με καθυστέρηση ενός έτους, αυτοί που πήρανε τη λιλαγωτίδη εμφάνισαν με καθυστέρηση 3 χρόνια. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή την πορεία, και αυτό είναι από τη μελέτη της λιλαγωτίδης στις 160 εβδομάδες, στα 3 χρόνια, τι φάνηκε, ότι μειώθηκε κατά 80% η εμφάνιση, ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη σε μια ομάδα που ήταν προδιαβητική και με μια απώλεια του βάρους σταθερά στα 7,1%. Βέβαια, εδώ είδαμε και κάτι άλλο. Όταν διακόπηκε η λιλαγωτίδη, ξάρχισε ξανά να παίρνεται η ανηφόρα στα κιλά. Πάμε να δούμε για τη σεμαγλουτίδη, η οποία έχει πάρει έγκριση στην Ευρώπη για την παχυσαρκία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Επιγραμματικά σε όλες τις μελέτες του προδιαβήτη, του διαβήτη, με εντατικό τρόπο ζωής, τι είδαμε, απώλειες κιλών που για πρώτη φορά ακούμπησαν τα δεδομένα της βαριατρικής χειρουργικής από 15 ως 17%. Και όταν θέλησαν να δούνε ποιοι από αυτούς κερδίσαν το πάνω από 5%, βλέπουμε ότι το πάνω από 5% σε όλες τις μελέτες, αν εξαιρέσουμε μόνο των διαβητικών που ξέρουμε ότι είναι
ιδιαίτερη ασθενεί και στην απώλεια των κιλών, βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από το 86% και πάνω από το 68% στους διαβητικούς ασθενείς. Και πάμε να δούμε τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά το διπλό αγωνιστή, GLP-1 και G, και G, τη ερπατίδη. Τι είδαμε, μελέτη που αφορά την παχυσαρκία με εντατικό τρόπο ζωής. Μείωση του σωματικού βάρους κατά 20 και 22,5% στη μέγιστη δόση των 15 mg. Και εδώ, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε ποιοι χάσανε το πάνω 5%, βλέπουμε ότι αυτό πλησιάζει το 90%, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους διαγωνιστές είναι ότι κοιτάξτε, πάνω από 20% το 62% των ασθενών και πάνω από το 25% πλέον μιλάμε για το 40% των ασθενών. Σε διαβητικό πληθυσμό, με την τιζεπατίδη, απώλεια βάρους που ακουμπά το 14,7% και μια απώλεια της γλυκοζηλιωμένης, μείωση της γλυκοζηλιωμένης κατά 5,5%. Ασθενείς που ξεκίνησαν με γλυκοζηλιωμένη 0,8% να έχουν αυτή την απώλεια 5%, δηλαδή μιλάμε για υποστροφή του διαβήτη, επιστροφή στην ευγλυκαιμία. Και δείτε ποιοι κερδίσανε τη μείωση της γλυκοζηλιωμένης κάτω από 7, το 86%, το κάτω από 6,5% η πλειονότητα των ασθενών. Πολύ σημαντικό. Όμως τι είδαμε και πάλι, ότι σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα είχαμε και πλειότροπες δράσεις και στην πίεση και στα λιπίδια. Και πάλι με την τιζεπατίδη, με το πιο εντατικό τρόπο ζωής, εδώ πλέον τα μεγέθη είναι τεράστια, 25% απώλεια βάρους. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, πάνω από το 98% των ασθενών, έχασαν πάνω από 5%. Και οι παρενέργειες από το γαστρεντερικό, αλλά ξέρουμε ότι είναι οι ποιότατες, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Ξεκινάμε από τις μικρότερες δόσεις στις μεγαλύτερες και φάνηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών, περίπου τις τάξεις του 2% έφυγαν από τη μελέτη. Καινούριο μόριο. Καγκλινιτίνη σε μαγλουτίδη. Η καγκλινιτίνη είναι ανάλογα αμυλίνης, που δράσεως υποδοχής της αμυλίνης και ξέρουμε τι κάνει, έχει γλυκορυθμιστικό ρόλο, έτσι συνεκρίνεται με την ισουλίνη, όταν συνδυαστεί με σεμαγλουτίδη στα 2,4 mg. 17,1% απώλεια βάρους. Άρα ξεκινάνε τα νέα μόρια να πλησιάζουν τις τιμές του βαριατρικών χειρουργείων. Συνδυασμός γλυκαγόνης και GLP-1, όπως είναι η σουρβοδουτίδη. Απώλεια βάρους 19%. Ή τριαγωνιστές, συνδυασμό GLP-1, GIP και αγωνιστών υποδοχέων της γλυκαγόνης. Η ρετατρουτίδη, σε μελέτη φάσης 2, μιλάμε για 24% απώλεια βάρους. Εδώ πλέον δεν μιλάμε ποιος έχασε το 5% του βάρους, γιατί το 100% των ασθενών. Εδώ μιλάμε ότι το 25%, πάνω από το 25% έχασε το 50% και πάνω από 30%, το πρώτο μόριο με τους τριαγωνιστές, έχασε το 26% των ασθενών. Και από του στόματος, και με αυτό τελειώνω σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, η ορφομητρόνη είναι ένα μη πεπτιδικό μόριο, ένα GLP-1 μη πεπτιδικό, το οποίο τι φάνηκε, απώλεια βάρους στη μέγιστη δόση, 14,7% με τις γυναίκες να έχουν την καλύτερη τιμή στα 15,4%. Αυτά είδαμε με τη βαριατρική χειρουργική, δηλαδή απώλειες βάρους που θέλουμε να έχουμε σε ό,τι αφορά τα ευεργετικά αποτελέσματα και τις πλειότροπες δράσεις. Για να δούμε τι συμβαίνει με τη βαριατρική χειρουργική. Και μιλάμε για τις τρεις επεμβάσεις, τη γαστρική παράκαμψη bypass, τη γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμου, δεν θα αναφερθώ, γιατί στην ουσία είναι όντως λέγεται και ωμέγα, αλλά δεν έχουμε δεδομένα, και στην επιμήκυη γαστρεκτομή. Η πιο αποτελεσματική είναι η γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y, όπου έχουμε 32% απώλεια βάρους στη διετία και 25% διατηρείται αυτή η απώλεια στη δεκαετία. Θεωρείται αρχικά ήταν αμυγός δυσαπορροφητικού τύπου και αυτό έχει να κάνει με την ανορεξιογόνο επίδραση που είχαμε σε ορμόνες του εντέρου, κυρίως για το GLP-1 και το PYY. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά που μάθαμε από τη βαριατρική χειρουργική που έχει να κάνει με το ορμονικό περιβάλλον, κάτι τέτοιο είδαμε και στη φαρμακευτική αγωγή και κυρίως εδώ ξέρουμε ότι είναι μια επέμβαση η οποία έχει ιδιαίτερη ευμενή αποτελέσματα στο ζαχαρόδι διαβήτη. Μιλάμε για βελτίωση του ελέγχου αλλά και για πλήρη υποστροφή του διαβήτη. Φυσικά με τις επιπλοκές, όχι τόσο με τις χειρητικές, γιατί συγκρινόμενη με τη χοληξιστεκτομή είναι και πολύ λιγότερο. Συνήθως είναι μεταβολικές, έχει να κάνει με δυσαπορρόφηση, ασβεστίου, βιταμινών και πολλές φορές χρειάζεται ανάγκη αποκατάστασης. Και η επιμήκυς γαστρεκτομή. Έχουμε λιγότερα δεδομένα περιοριστικού τύπου και έχει να κάνει
υποστηρίζει την αναρωξιογόνο επίδραση, γιατί με την αφαίρεση του τμήματος στο στομάχο, στην ουσία τι κάνουμε, βγάζουμε από μέσα την γκρελίνη, που είναι η αναρωξιογόνος ορμόνη. Έχει λιγότερες επιπλοκές και εδώ κυρίως θα λέγαμε ότι οι μεταβολικές επιπλοκές δεν είναι τόσο, γιατί παρακάμπτει στην ουσία μόνο το κομμάτι, ο θόλος του στομάχου. Τι είδαμε όμως, ότι από αυτή τη μεγάλη μελέτη, την SOS, που ξεκίνησε το 1987, 11 και 15 χρόνια παρατήρησης, τι φάνηκε? Ότι με τη γαστρική παράκαμψη είχαμε μια απώλεια 32% στα πρώτα 2 χρόνια, που 25% της απώλειας βάρους διατηρήθηκαν και στα 10 χρόνια. Ακόμα και με το δακτύλιο, τον οποίο πλέον είναι ξεπερασμένος, αυτή η απώλεια των κιλών, 14,4% από την αρχική, διατηρήθηκε στα 10 χρόνια, σε αντίθεση με μηδενική απώλεια από την ομάδα ελέγχου. Το σημαντικότερο όμως τι είδαμε, ότι μετά από τα 15 χρόνια, ότι μειώθηκε η ολική θνησιμότητα κατά 30,7% στην ομάδα των βαριατρικών χειρουργείων, όμως παράλληλα είχαμε και σημαντική μείωση της θνητότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και από καρκίνους. Και επιμέρους, όταν από όλες αυτές τις από τα βαριατρικά χειρουργεία, φάνηκε σε μια μετανάλυση ότι πέρα από το διαβήτη, η πίεση, η δυσλιπιδαιμία, παίρνουν την κατηφόρα, πολλές φορές μιλάμε για υποστροφή ή πολλές φορές οι ασθενείς μας δεν χρειάζονται καν αγωγή για αυτές τις μετά από βαριατρικά χειρουργεία. Και εδώ σας αναφέρω τη μία και μοναδική τυχιοποιημένη μελέτη. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια κάποιες μικρές τυχιοποιημένες μελέτες. Η Μιγκρόνε θεωρείται ένας από αυτούς οι οποίοι έχει κάνει τις σημαντικότερες στοιχειοποιημένες μελέτες. Μιλάμε για 60 διαβητικούς, για 60 ασθενείς με BMI πάνω από 35 και διαβητικούς με μικρή διάρκεια διαβήτη, οι οποίοι τυχιοποιήθηκαν να κάνουν το εντατικό τρόπο ζωής, άλλοι κάναν χολοπαγκρεατική εκδρομή, άλλοι κάναν επιμήκυς γαστρεκτομή και ο κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η υποστροφή του διαβήτη. 5 χρόνια. Τι είδαμε? Στην πενταετία, υποστροφή του διαβήτη 90 και περίπου 80% με τα βαριατρικά χειρουργεία. Και μια απώλεια κιλών 30%. Και δείτε το σημαντικότερο, ότι στην πενταετία αυτοί που χρειάστηκαν από την επιμήκυη γαστρεκτομή να πάρουν φάρμακα ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στην κολοπαγκρεατική εκτροπή κανένας. Όταν αυτά τα ίδια αποτελέσματα τα είδαμε στα 10 χρόνια, αυτή η απώλεια των κιλών, των 30 κιλών, διατηρήθηκε στα 10 χρόνια, με τι όμως πλεονέκτημα? Ότι το κομμάτι που ακολούθησαν τα βαριατρικά χειρουργεία είχαν μόνο ένα 5% σε μικροαγγειακές επιπλοκές. Ενώ αυτοί που ακολούθησαν τη συμβατική θεραπεία είχαν 11% μακροαγγειακές επιπλοκές και 61% μικροαγγειακές επιπλοκές. Και το κυριότερο, ότι αυτοί που χρειάστηκαν να πάρουν φάρμακα στη 15ετία, βλέπουμε σε ό,τι αφορά την κολοπαγκρεατική εκτροπή ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι, λίγο μεγαλύτεροι χρειάστηκαν χορήγηση ινσουλίνης, δεν χρειάστηκε καν αυτοί που κάναν κολοπαγκρεατική εκτροπή στα 15 χρόνια και ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη. Και δέστε τι γίνεται με αυτούς που ακολούθησαν συμβατική θεραπεία. Ακούσαμε και από την κυρία Μαυρογιαννάκη και το πλεονέκτημα σε αυτό που λέμε λίπωση του ύπατος. Έχουν βγει πολλές μελέτες, αυτή είναι η τελευταία, με αποδειγμένη βιοψία, με μία αλκοολική στεατοεπατήτηδα. Τι φάνηκε? Υποστροφή και μείωση όλων των δικτών φλεγμονής σε σχέση με τη συμβατική θεραπεία. Γιατί είναι αποτελεσματική η βαριατρική? Γιατί αφενός έχουμε δραματική απώλεια κιλών, πάνω από 30%, και γιατί υπάρχουν ορμονικές προσαρμογές, άμεσες με την εγχείρηση και φυσικά στη πορεία του χρόνου, γιατί γίνεται όλο αυτό που συμβαίνει με το εντερικό μικροβίωμα και φυσικά έχει να κάνει και με απότερα ωφέλη που αφορούν την ομοιόσταση στη γλυκόζη. Ποιοι θα χειρουργηθούν? Όχι όλοι. Αυτοί που έχουν ένα BMI πάνω από 40 ή πάνω από 35 με συνοσηρότητες. Η ηλικία πλέον έχει κατέβει από 16-65 χρονών. Και φυσικά πολύ καλά προετοιμασμένο περιβάλλον και οι ίδιοι για να μπορούν πραγματικά να υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, γιατί ένα χειρουργείο αλλάζει τον τρόπο ζωής και χρειάζεται μεγάλη παρακολούθηση. Τα τελευταία χρόνια, πλέον, σε ό,τι αφορά το διαβητικό πληθυσμό, υπάρχουν οι κατευθυντήριες οδηγίες που αυτά τα όρια τα βάζουν ακόμα πιο κάτω. Ακόμα και σε BMI πάνω από 30 με συνοσηρότητες. Και ανάλογα με την κλάση της παχυσαρκίας, βλέπουμε σε κλάση παχυσαρκίας 1, δηλαδή ένα BMI από 30 ως 35, φυσικά ακολουθούμε τον υγιεινό τρόπο ζωής, την αλλαγή του τρόπου ζωής. Όχι που θέλουμε τον γλυκαιμικό, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τη βαριατρική.
Το ίδιο συμβαίνει και στην κλάση 2, όταν είναι από 35-40, όμως στην κλάση 3, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσογόνο παχυσαρκία και διαβητική, εκεί πλέον θα πρέπει να τους μιλήσουμε και τον βαριατρικό χειρουργείο. Προσοχή, αυτό που τελικά μετά από ένα βαριατρικό χειρουργείο είναι οι διατραφικές ανεπάρκειες, άρα καλά επιλεγμένο προσωπικό, καλά επιλεγμένα άτομα για τα οποία θα οδηγηθούν και σε καλά οργανωμένο κέντρο. Πλέον σήμερα, και είναι η τελευταία μου διαφάνεια, αν υπάρχει το ερώτημα φαρμακευτική ή βαριατρική χειρουργική, θα πω ότι πλέον το 2024 μπορούμε να μιλάμε ότι ναι, το καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του, μπορεί να συνδυαστούν και τα δύο. Βέβαια, αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι όταν μιλάμε για την παχυσαρκία, μιλάμε ότι αφορά τη ρύθμιση της πρόληψης της τροπής και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα πολύπλοκο νευροενδοκρινικό δίκτυο. Ότι επίσης υπάρχει δυσκολία στην επίτευξη αλλά και στη διατήρηση της απώλειας και η βάση της είναι έντονα στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αντιστέκεται ο οργανισμός μας στην απώλεια βάρους. Φυσικά η τροποποίηση του τρόπου ζωής είναι σημαντικό κομμάτι. Το σίγουρο είναι ότι πλέον μιλάμε ότι έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες υποσχόμενες θεραπείες, αλλά είναι μικρός ο χρόνος. Η μεγαλύτερη θεραπεία, τα μεγαλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε από τη λαγουτίδη στο προδιαβήτη στα 3 μιλιγκράμμ και προσφάτως από τη σεμαγλουτίδη στα 5 χρόνια και έχει να κάνει με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που φάνηκε ότι επιβαρημένοι ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου στα 5 χρόνια παρακολούθησης που έλαβαν σεμαγλουτίδη είχαν μείωση κατά 20% των καρδιαγγειακών. Άρα λοιπόν θα πρέπει, παρότι υπάρχουν υποσχόμενες θεραπείες, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τη μείωση του βάρους και πολλές φορές να συνδυάσουν θεραπείες. Θα πρέπει να στοχεύουμε σε διαφορετικούς μηχανισμούς, έτσι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μελέτες φαίνεται ότι αν ακολουθήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, κρατάνε τα αποτελέσματα για όσο χρόνο λαμβάνει τη θεραπεία. Άρα ενδεχομένως υπάρχει ένα ερωτηματικό στην βιβλιογραφία ότι τελικά μήπως θα πρέπει να τα παίρνω, τα πρέπει να τα παίρνω διαβίου. Και αν με ρωτήσετε τελικά η βαριατρική, ναι. Τα πιο μακροχρόνια αποτελέσματα τα έχουμε από τη βαριατρική χειρουργική, είδαμε στα 10, στα 15 χρόνια. Είναι σίγουρα η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Βελτιώνει τη γλυκαιμία, τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες, αυξάνει την επιβίωση. Και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η ηλικία, η διάρκεια του διαβήτη. Άρα, το τι θα επιλέξουμε αφορά εξατομικευμένα στον ασθενή μας. Πλέον έχουμε θεραπείες και πλέον τα καινούργια δεδομένα λένε ότι μπορεί να συνδυάσουμε φαρμακευτικές αγωγές ή ακόμα βαριατρικά χειρουργεία που μετά μπορεί να χρειαστεί να συνδυάσουμε και φαρμακευτική αγωγή. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούει η κυρία Μπριστιάνου. Κρατούμε το καταληκτικό σας σχόλιο ότι πρέπει να εξατομικεύσουμε και να συνδυάσουμε. Να συνδυάσουμε θεραπείες και εκεί που πρέπει να, που υπάρχουν ενδείξεις να δούμε και τις αντεδείξεις και να αποφασίσουμε. Υπάρχουν απορίες. Να ευχαριστούμε την κυρία Μπριστιάνου. Τελευταία λόγια έσχατη με πολύ καλή ομιλία σε ένα πρόβλημα που είναι και το παρόν και το μέλλον ως μια χώρα που έχουμε παιδική παχυσαρκία πέρα του 35%. Ευχαριστούμε πολύ.